Καλημέρα σε όλους που μας ακούν και όλες που μας ακούν. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πόσο καλές λοιπόν, είναι αυτές οι μέρες, δεν ξέρω. Καταρχήν θέλω να γίνω συνδρομητής της κάρτας. Της κάρτας. Εκ των προτέρων, το ξεκίνησα έτσι. Να, είδες, κάνει και πάσα για τη διαφήμιση. Ωραίος, ωραίος. Θα το κανονίσουμε, Νικόλα μου, θα το κανονίσουμε. Να το κανονίσουμε. Λοιπόν, εμείς δεν είμαστε πέντε άτομα, είμαστε τέσσερα, αλλά και τέσσερα νομίζω καλυπτόμαστε. Εννοείται, φυσικά, φυσικά. Έτσι. Και τέσσερα και πέντε και έξι και εφτά, όσα θες και τρία. Ωραία, λοιπόν. Αμέσως μετά που θα τελειώσει... Θα σε φωτίσω, μην ανησυχείς. Αμέσως μετά που θα κλείσουμε, θα πάρω τηλέφωνο και θα γίνω μέλος της κάρτας. Εξαιρετικά. Νικό, έχουμε πολλά να πούμε. Θέλω να ξεκινήσουμε από ένα ρεπορτάζ. Το οποίο δεν έχει να κάνει με την σκληρή επικαιρότητα η οποία είναι τώρα στο προσκήνιο, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το δούμε. Θα ακούσουμε μαζί ένα ρεπορτάζ, το οποίο το εντόπισα χθες σε ένα κανάλι το οποίο το διατηρεί στο διαδίκτυο ένας Πακιστανός δημοσιογράφος, ο οποίος έχει έδρα την Ελλάδα, την Αθήνα συγκεκριμένα. Παρ' όλα αυτά γυρίζει όλη την Ευρώπη και πάει και κάνει ρεπορτάζ για την πακιστανική κοινότητα στο Λονδίνο, στην Ζυρίχη, στη Βαρκελόνη, στο Μόναχο, ταξιδάκια, έτσι. Και φυσικά έχει έδρα την Ελλάδα. Ανατακτά χρονικά διαστήματα παρουσιάζει και όχι τυχαία, Νίκο Κυριακάκη, φίλες και φίλοι ακροατές, και όχι τυχαία, ρεπορτάζ για την καθημερινότητα ζευγαριών εν Ελλάδη, Πακιστανός και Ελληνίδα. Έχει παρουσιάσει κατά το παρελθόν γάμους, το έχω βγάλει κατά το παρελθόν εδώ πέρα. Έχουμε κάνει ρεπορτάζ, ξέρω ότι στο έστειλα για να το δεις. Νίκο μου, για να σε προειδεάσω λιγάκι, ακούστε λοιπόν το νέο ρεπορτάζ. Φυσικά το περισσότερο μέρος είναι στα πακιστανικά, το έχω απομονώσει. Τα σημεία στα οποία μιλάει η σύζυγος. Είναι ένα νεαρό ζευγάρι, ο άντρας του Πακιστάν και η κυρία είναι Ελληνίδα, η οποία δίνει συνέντευξη και λέει τι καλά που περνάει. Να ακούσουμε λίγο το βίντεο και να σας πω μετά τα συμπεράσματα. Και πόσο δουλευταράς είναι ο σύζυγος. Και πόσο δουλευταράς, βέβαια. Παρακαλώ. Γιώργη, το έχουμε, δεν παίζει. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σαρκίνα, τάντα. Αυτά, μπαλί. Αυτά, πώς σε λένε? Αναστασία. Αναστασία, ευχαριστώ πάρα πολύ για χρόνο σας. Έχεις φτιάξει σήμερα πάρα πολύ ωραία φαγητά. Από πού εμάθες? Από τον άντρα μου. Ωραία. Σου εμάθε, δηλαδή σε βοήθησε? Συνεχή. Τώρα έχω μάθει. Φτιάχνω πάρα πολλά. Ωραία. Τώρα να μου πεις αλήθεια. Ο Αφτάμπ σαν άνθρωπος πώς είναι? Δηλαδή είσαστε μαζί αρκετό καιρό. Σαν άνθρωπος πώς είναι? Από τα καλύτερα παιδιά. Είναι πολύ καλό. Πολύ καλός άνθρωπος. Και με τα παιδιά και με εσύ ότι σου φαίνεται. Ένας άνθρωπος παράδειγμα δεν θα μπορούσε να δουλέψει από πρωί μέχρι βράδυ. Δεν θα μπορούσε. Εκείνος δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν κοιμάται καθόλου για να μην λείπει τίποτα. Και πιστεύεις ότι για εσάς δουλεύει? Εντάξει, ο ήχος είναι για τα πανηγύρια, πακιστανικό ρεπορτάζ, δεν φτάνει, το ακούσαμε. Νίκο, εγώ θα πω μόνο και θα σου δώσω το λόγο για να μου κάνεις το σχόλιο σου, ότι αυτό το βίντεο είναι ένα βίντεο το οποίο μέσα σε 3 εβδομάδες που είναι στον αέρα στο YouTube έχει 194.000 προβολές, 194.000 προβολές μέσα σε 3 εβδομάδες και έχει χιλιάδες σχόλια από κάτω τα οποία είναι όλα γραμμένα ουρντού, κάποια από αυτά που τα έβαλα σε μεταφραστή. Είναι ενδιαφερόμενοι από το Πακιστάν που ψάχνουν να βρουν Ελληνίδες για να τις παντρευτούν. Το καταλαβαίνεις, Νίκο? Εγώ το καταλαβαίνω. Έλληνας το καταλαβαίνει? Ποιος Έλληνας, μωρέ Νίκο? Εγώ το καταλαβαίνω. Οι πολυπολιτισμικοί το καταλαβαίνουν. Εγώ το καταλαβαίνω. Ο ΣΥΡΙΖΑ το καταλαβαίνει. Εγώ το καταλαβαίνω. Η Νέα Δημοκρατία το καταλαβαίνει. Εγώ το καταλαβαίνω. Το ΠΑΣΟΚ το καταλαβαίνει. Γιατί όταν κάνουν τα Gay Pride στην Αθήνα έχουν στήσει όλοι, μα όλοι έχουν στήσει ωραία περίπτερα με αυτοκόλλητα απάνω πολυπολιτισμικών διαθέσεων και αυτό που βλέπουμε τώρα είναι η αρχή. Αύριο θα παίρνουν συνέντευξη σε εμάς και θα λέει η συνέντευξη πώς αισθάνεστε κύριε Τάδε που ήσασταν πρώην, γιατί τώρα δεν σου επιτρέπουν να λες ότι είσαι Έλληνας, διότι είμαστε σε μια κοινότητα πολυπολιτισμική και ζούμε μαζί με άλλους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση ούτε με την κουλτούρα, ούτε με την ταυτότητα, ούτε με τις παραδόσεις, ούτε με την οικογένεια, αλλά πρέπει να ζήσεις τώρα εσύ. Αυτά εμείς τα καταλαβαίνουμε, Στέφανε. Άλλοι δεν τα καταλαβαίνουν. Άλλοι δεν τα καταλαβαίνουν.
Και δυστυχώς δεν τα καταλαβαίνουν και, και ο Έλληνας μπαμπάς και η Ελληνίδα μαμά για να βάλουν φρένο σε τέτοιου είδους συμπεριφορές. Θα μου πεις εδώ δεν βάζουν φρένο σε άλλες και άλλες συμπεριφορές, ρε Νίκο. Λέγα πριν ότι είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει δημοσιογραφικά. Εμένα σίγουρα θα με απασχολήσει και είμαι βέβαιος ότι και εσένα θα σε απασχολήσει το πόσα Ελληνόπουλα, πόσες Ελληνίδες, κορίτσια μικρά, είναι εγγεγραμμένα σε αυτό το απίστευτο site που λέγεται OnlyFans και ανεβάζουν τσόντες και κονομάνε. Έτσι. Αυτές θα κάνουν σπίτι αύριο μεθαύριο. Τι συζητάμε τώρα? Καταρχήν η λέξη σπίτι για αυτά τα παιδιά και η λέξη οικογένεια για αυτά τα παιδιά θεωρώ και πιστεύω ότι είναι ανύπαρκτη, ούτε στο λεξιλόγιο τους υπάρχει ούτε στη λογική τους, διότι αν υπήρχε δεν θα κάνουν αυτό που κάνουν. Αρχικά από εκεί θα ξεκινήσω. Από εκεί και μετά, από εκεί και μετά να αναλογιστούν, γιατί χθες εχθές είχα μια καταγγελία, παιδιά, στην Prime News. Ναι. Χωρισμένη μάνα, ακούστε κάτι συγκεκριμένο, ειλικρινά, χωρισμένη μάνα που είχε την συνεπιμέλεια του παιδιού με τον μπαμπά, είχαν λέει καλές σχέσεις με τον μπαμπά μέχρι εκείνο το γεγονός που είδε και πήγαινε και στο σπίτι του μπαμπά όταν το παιδί πήγαινε για να τους μαγειρεύει. Ακούστε παρακαλώ. Όταν λοιπόν πήγε να μαζέψει τα ρουχαλάκια του παιδιού και να βάλει τα ισόρουχά του στο κομωδίνο του παιδιού, όπως άνοιξε λέει το σιρτάρι, είδε δύο ισόρουχα γυναικεία στο αγοράκι, στο δωμάτιο του παιδιού που το κομωδίνο του ήταν δίπλα. Ο μπαμπάς δεν τα είδε λέει αυτά. Είδε δύο ισόρουχα γυναικεία στο αγοριού το κομωδίνο. Από τότε λέει άρχισε η διαμάχη μεταξύ μάνας και πατέρα, και προσπαθεί τώρα και θέλει να την βοηθήσουμε να βρει ένα δικηγόρο για να πάρει την επιμέλεια του παιδιού. Εγώ λοιπόν, σαν πονηρεμένος, λέω μήπως είναι πρόφαση αυτό και μήπως το έχει σκηνοθετήσει για να πάρει την επιμέλεια του παιδιού. Όπως και αν είναι όμως, κάτι τέτοιο δεν το αρνήθηκε λέει ο μπαμπάς, ότι υπήρχαν δύο εσώρουχα γυναικεία έξαλα στου παιδιού το συρτάρι. Ερωτώ λοιπόν εγώ, αυτές είναι οι οικογένειες που θέλει να πλάσει και να διαμορφώσει η κυβέρνηση, η όποια κυβέρνηση. Εγώ δεν μιλάω για Μητσοτάκη τώρα. Καλά, εγώ δεν μιλάω γενικά. Δεν μπορώ ούτε εγώ ούτε και εσύ φαντάζομαι ακόμα να μπούμε με λεπτομέρειες στο περιστατικό το οποίο είπες, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι και πολύ συγκεκριμένο. Ναι, μπορεί να είναι πονηρού. Ναι. Γιατί έχουμε δει και άλλες τέτοιες υποθέσεις και μία από αυτές, ευχαριστώ κιόλας που μου δίνεις και την ευκαιρία να το αναφέρω, θα τις δείτε πώς έχει αποδομηθεί. Μία από τις υποθέσεις οι οποίες όταν είχε σκάσει όλα τα κανάλια είχαν κρεμάσει ανάποδα τον πατέρα για αυτά τα οποία ακουγόντουσαν. Και αναφέρομαι σε ένα περιστατικό με ένα παιδάκι το οποίο το βίαζε υποτίθεται ο μπαμπάς και η γιαγιά, αλλά ξαφνικά θαύτηκε αυτή η υπόθεση. Γιατί θαύτηκε ο ΑΕΟ. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να περιμένουμε να έχουμε ατράνταχτα στοιχεία. Ακριβώς. Για να αποφανθούμε. Ναι. Ακριβώς. Γι' αυτό και δεν παίρνω θέση, ναι. Γι' αυτό και δεν αναφέρω ονόματα και γι' αυτό δεν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουν χαθεί οι αξίες. Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Αν είναι όμως αλήθεια, υποθετικά. Ναι. Και πιστεύω ότι δεν είναι και απίθανο να το δούμε αυτό στην καθημερινότητα. Μπορεί να συμβαίνει κιόλας, ναι. Δεν είναι απίθανο. Λοιπόν, αν είναι όμως αληθινό αυτό το γεγονός, η οικογένεια εδώ που είναι. Ο μπαμπάς ένα και, και ο μπαμπάς δύο ή ο γονέας ένα και ο γονέας δύο ως προς τι. Για να βλέπουμε αυτά, για να βλέπουμε μια ασυδοσία, ένα ανεξέλεκτο δράμα, μια ανεξέλεκτη εξέλιξη μιας κακής κοινωνίας. Αυτό είναι, αυτό θέλουμε. Τότε εντάξει, καλά πάμε. Είμαστε σε καλό δρόμο. Επειδή με ρωτάτε τι είναι, λέει το OnlyFans. OnlyFans, για να σας πω να καταλάβω που είναι γραμμένα τα κορίτσια και βγάζουν λεφτά. Το OnlyFans, για να καταλάβετε, είναι ένα site είναι και αυτό, συνδρομητικό, το οποίο έχει έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, το Λονδίνο συγκεκριμένα. Το οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί τον Αύγουστο του 2021. Τον Αύγουστο του 2021. Από τον Αύγουστο του 2021 μέχρι σήμερα έχει 130 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες που πληρώνουν 2 εκατομμύρια, να μην πω τι, τάνες,
από όλο τον κόσμο να ανεβάζουν βίντεο με τα προσωπικά τους δεδομένα. Και πληρώνονται αδρά. Κάθε μήνα. Έτσι. Και τώρα σε αυτό το κομμάτι, επειδή πληρώνονται αδρά, μαζί με τις τάνες, μπήκανε και οι τάχαμε γυμνάστριες που κάνουν fitness, κάνουν Νίκο μου. Fitness κάνουν. Και καλά, στο fitness φαίνεται και το μεμέ. Πρώτο πλάνο. Βγαίνει και ο μουσικός και τάχαμε δίθεν εκεί που παίζει, έχει γραμμωμένους κοιλιακούς. Κατάλαβες, πάμε να το ανοίξουμε έτσι. Λίγο. Την Τανιά πάμε να την ανοίξουμε. Να την κάνουμε political correct. Αλλά ό,τι και να κάνει στην Τανιά, Τανιά θα παραμείνει. Λοιπόν, Νίκο. Δυστυχώς. Νίκο, ας βάλουμε λίγο μία άνω τελεία, γιατί είναι θέματα τα οποία μας απασχολούν δημοσιογραφικά και θα μας απασχολούν, γιατί αποδεικνύουν τη σύψη της ελληνικής κοινωνίας. Αλλά σε παρακαλώ πολύ, καλέ συνάδελφε Νίκο Κυριακάκη, είναι δυνατόν εσύ ως δημοσιογράφος σε μία συνέντευξή σου με έναν καλεσμένο να λέει ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει τηλέφωνο εκείνη τη στιγμή και είναι ακουρατή σου, να κάνει λόγο για κολοτρένο και να τον αφήνεις χωρίς να τον εκόψεις? Λοιπόν, αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό έγινε με διοργανωτή την Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπου. Σωστό. Τη γνωστή αυτή ζουμερή ξανθούλα 3-2-1. Που έμεινε στα πρωί. Πρώην, 3-2-1. Πρώην ξανθούλα. Τώρα μελαχρινή. Ναι, τώρα θα το κάνουμε 1-2-3. Ναι. Αυτή λοιπόν η κυρία Ξανθούλα Μελαχρινή, αδύνατη τώρα, παχουλή και ζουμερή τότε, η οποία δουλεύει καλά τα προσόντα της, που είναι ο λόγος, ας πούμε, το μυαλό, ο χειρισμός λόγου, ναι, έτσι, κατάφερε να έχει μια θεσμική θέση σαν γραμματεία σε μια υπηρεσία, την οποία την έχει διορίσει ο κύριος Μητσοτάκης ή κάποιος κύριος που ανήκει στο κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτή λοιπόν η γυναίκα είναι αρρωγός του αφηγήματος Κυριάκος Μητσοτάκης, καλεί διάφορους οι οποίοι είναι ήρωες της σημερινής ενημέρωσης, όπως ο Πορτοσάλτε, όπως ο Ψαριανός. Άννα Μαρία, λογοθέτη, Νίκο, λογοθέτη. Λογοθέτη, τι είπα εγώ. Παπαχαραλάμπου, νομίζω. Συγγνώμη. Χίλια συγγνώμη, Παπαχαραλάμπου. Λογοθέτη, συγγνώμη. Χίλια συγγνώμη, ζητώ από την κυρία Παπαχαραλάμπου. Παπαχαραλάμπους, συγγνώμη. Άλλωστε αυτή δεν ήταν ποτέ ξανθιά η Παπαχαραλάμπους. Ναι, συγγνώμη. Πληροφορία είναι τόσο πολύ που πολλές φορές μπερδεύομαι. Ναι. Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη ξανά από την κυρία Παπαχαραλάμπους. Εκπαραδρομής. Ναι. Λοιπόν, η κυρία λοιπόν λογοθέτη, η οποία είναι, για να το διορθώσω τώρα και να δώσω στίγμα, η κόρη του λογοθέτη του ηθοποιού, έκανε λοιπόν έτσι ένα event που δίνει το Twitter αυτή τη δυνατότητα και ήταν εκεί ο κύριος Πορτοσάλτε και ο κύριος Ψαριανός. Μάλιστα. Και βγαίνει λοιπόν κάποιος στρατηγός, ο οποίος είναι φίλος του κυρίου Πορτοσάλτε, να μας λέει για κολοτρένο. Κολοτρένο είναι, γιατί χάθηκαν ζωές αθώες. Δεν είναι όμως κολοτρένο γιατί θα χάσει την εκλογή ο κύριος Μητσοτάκης. Κολοτρένο είναι γιατί χάθηκαν ζωές, ναι. Όχι όμως γιατί θα χάσει την εκλογή. Και αν ο κύριος αυτός που μίλησε θεωρεί ότι οι ψυχές αυτές δεν είναι, ρε παιδί μου, και τόσο αξίας μπροστά στην εκλογή του κυρίου Μητσοτάκη, τότε καταλαβαίνει κανείς και ποιοι είναι οι ψηφοφόροι του κυρίου Μητσοτάκη και πόσους θυσιάζουν αυτοί οι άνθρωποι προκειμένου να κρατηθεί σε αυτή την καρέκλα, τη ρήμαδο καρέκλα, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος είναι κλόουν στην ουσία. Και θεωρώ ότι είναι ο Ερντογάν της Ελλάδος, η κακή απομίμηση όμως, ακόμα και από τον κακό Ερντογάν. Ο οποίος θεωρούσαμε ότι μετά τον σεισμό θα πάρει τις εκλογές ακόμα πιο πίσω, και τελικά βλέπουμε ότι ο Ερντογάν της Ελλάδος το έκανε αυτό. Γιατί? Για να ξεχαστούν όλα. Και μου βγάζει τον κύριο Καραμαλή εντός εισαγωγικών σε διαθεσιμότητα, εντός εισαγωγικών, για να τον ξαναβάλει, γιατί είχε επιστολές από την ιδιαίτερη πατρίδα και την οικογένεια του Καραμπολί, ότι αν δεν τον βάλει θα έχουμε θέματα. Ναι, ναι. Καλά, βέβαια, κύριε Μητσοτάκη μου. Βέβαια, και αυτό το οποίο είπε ο Ψαριανός, που ουσιαστικά πρότεινε χούντα να μην γίνουν εκλογές, λέει, το καλοκαίρι, να βγάλουμε λεφτά από το τέτοιο, να βγάλουμε λεφτά από τον τουρισμό και να γίνουν το Σεπτέμβριο. Ναι. Χούντα, κανονική είναι αυτό. Μα εγώ του είπα, στην εκπομπή, άστο παιδάκι μου να το πάμε τα επόμενα Χριστούγεννα. Ναι. Να φτιάξετε καλά τη δουλειά σας. Να μην έχετε υπόλοιπα από τους άνωθεν που σας δίνουν κατευθύνσεις. Άστο να πάμε τα Χριστούγεννα. Ούτως ή άλλως ο ελληνικός λαός
που σας ψηφάει, που είναι το ποσοστό μεγαλύτερο όλων των άλλων, κοιμάται. Άστο λοιπόν, μην ξυπνάς τους ανθρώπους αυτούς. Άστος να ζήσουν το όνειρο. Μα για να ζήσουν το όνειρο πρέπει να κοιμηθούν. Δεν ονειρεύεται κανείς όρθιος. Ονειρεύεται όταν είναι κοιμισμένος. Ας τον κόσμο στον ύπνο του. Μην τον ενοχλείτε. Αρκετά έχει τραβήξει και δεν έχει καταλάβει τίποτα. Ας τους να κοιμηθούν τους ανθρώπους. Άσε να μπουν, να έρθουν όλοι αυτοί. Γιατί δεν είναι μόνο το Πασόκ. Δεν είναι μόνο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι μόνο η Δημοκρατία. Είναι και αυτοί που ανέχονται όλους αυτούς. Ένα. Στο Ηράκλειο και τη Στέφανε μπήκαν δύο παιδιά στο Πασόκ. Αθώα παιδιά. Ειλικρινά σου το λέω. Λυπάμαι για ένα φίλο που μπήκε στο Πασόκ. Λυπάμαι όχι γιατί μπήκε, αλλά γιατί θα χαλάσει όλο αυτό που έκτιζε τόσα χρόνια. Θα μου πεις δεν ήξερε αφού το έκτιζε. Δυστυχώς στην Κρήτη υπάρχουν οι οικογένειες πίσω. Και όταν σου δίνουν κατεύθυνση οι οικογένειες πολλές φορές σε βάζουν σε δικλείδες ασφαλείας. Νίκο, όταν κάτι έχει βρωμήσει, όταν κάτι έχει σαπίσει ως οργανισμός, όταν κάτι έχει κακοφορμήσει, όσο καλό στοιχείο και να πας να του βάλεις μέσα, θα το φάει. Το ξέρω. Θα το φάει. Το ξέρω. Δυστυχώς. Αυτό είναι νομοτελειακό. Αυτή τη στιγμή όμως η Ελλάδα είναι ακόμα σοκαρισμένη ως χώρα από το έγκλημα της κοιλάδας των Ντεμπών. Είναι κάτι το οποίο κυριολεκτικά έχει κάνει όλους αυτούς τους πολιτικούς αναλυτές και επικοινωνιολόγους του Μαξίμου μαζί με τον Μητσοτάκη να χάνουν τον ύπνο τους. Και γι' αυτό ακούγονται και διάφορες φωνές για τα διάφορα σενάρια, για το πόσο πίσω μπορούν να πάνε τις εκλογές. Η αλήθεια είναι τώρα, αν με ένα μαγικό τρόπο μπορούσαμε να έχουμε κάλπες αύριο, νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα έπιανε διψήφιο αριθμό. Αυτή είναι η προσωπική μου αίσθηση. Το θέμα όμως, ξέρεις ποιο είναι το μεγάλο ερώτημα και ο προβληματισμός μου. Ναι. Αυτοί οι ψήφοι που δεν θα πήγαιναν στη Νέα Δημοκρατία θα πάνε σε κόμματα που αξίζει να πάνε. Όχι, καταρχάς είναι εάν θα πάνε στην κάλπη ένα το κρατούμενο. Έτσι. Είναι το χειρότερο που μπορεί να γίνει λοιπόν σε πληροφορώ. Ναι. Η αίσθησή μου, και θέλω να σε ρωτήσω και για τη δική σου την αίσθηση, γιατί μιλάς και εσύ με πάρα πολύ κόσμο σε καθημερινή βάση. Η αίσθησή μου είναι ότι υπάρχει μια κοινωνική αγανάκτηση, ένας κοινωνικός αναβρασμός, ένα κοινωνικό χαστούκι έχει πέσει αυτή τη στιγμή. Όταν ακούμε τις απίστευτες στιχομηθείες μεταξύ του Σταθμάρχη, ο οποίος ναι μεν είναι ο άνθρωπος που έκανε το λάθος, το εγκληματικό λάθος, αλλά δεν είχε καμία δικλίδα ασφάλειας από την εγκληματική απραξία και ανυπαρξία του κρατικού μηχανισμού όλα τα προηγούμενα χρόνια, που θα έσωζε το λάθος το ανθρώπινο, που σαφέστατα υπάρχει. Αλλά νομίζω ότι από αυτή τη σφαλιάρα έχει ξυπνήσει πάρα πολλοί κόσμος και νομίζω ότι μάλλον θα πάνε να κάνουν την υποχρέωσή τους να ψηφίσουν. Ποια είναι η δική σου αίσθηση? Λοιπόν, εμένα η δική μου άποψη, Στέφανε, είναι ότι ένα μεγάλο ποσοστό ήθελε την αφορμή να μην πάει να ψηφίσει. Ναι. Εγώ όμως θα τους πω, γιατί θα ήθελα να πιάσω την κακή πλευρά της υπόθεσης, την αρνητική πλευρά, για να την αναχαιτήσω με αυτή την αρνητική πλευρά. Καλά κάνεις. Στην εκπομπή χθες και προχθές και τώρα στη δικιά σου θα πω ένα πράγμα πολύ σύντομα. Σε ένα πληθυσμό 10 εκατομμυρίων λαού που θα πάει όλος ο κόσμος να ψηφίσει, δηλαδή 0% αποχή, το πρώτο κόμμα θα πάρει 2 εκατομμύρια υποθετικά. Δηλαδή θα πάρει το 18% περίπου σε ποσοστό με 19, γιατί στο 2 εκατομμύρια υπάρχουν και τα άκυρα. Εδώ λοιπόν θα πάρει το 18%, αν θα πάνε 2 εκατομμύρια να ψηφίσουν ένα κόμμα, και όμως και τα 10 εκατομμύρια να πάνε να ψηφίσουν ό,τι άλλο θέλουν. Mm-hmm. Σε ένα κράτος με 10 εκατομμύρια τώρα πληθυσμού που πάει το 50% να ψηφίσει και το 50% θα έχει αποχή, το πρώτο κόμμα πάλι θα πάρει τα 2 εκατομμύρια, διότι είναι μαντρωμένη η ψήφη του. Ναι. Και αν δεν πάρει 2, θα πάρει 1.800, 1.800. Και το ποσοστό με 50% από εκεί θα είναι 45-50% το πρώτο κόμμα. Ερωτώ λοιπόν, ποιο συμφέρει τον ελληνικό λαό? Να πάρει ένα κόμμα 17% που δεν αξίζει ούτε αυτό, ή να πάρει το 50% γιατί εγώ θα απέχω και το ποσοστό θα αλλάξει, διότι θα μετρηθεί το 50% των ψήφων έναντι του 100% που δεν θα μετρηθεί, διότι θα απέχουν οι άνθρωποι.
Θα πάρει λοιπόν το 45 με 50% το πρώτο κόμμα και βλέπε παράδειγμα το ΣΥΡΙΖΑ όταν, όταν πήρε την εκλογή και έγινε πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας. Το 56% πήγε να ψηφίσει και έγινε πρωθυπουργός ο Τσίπρας. Φαντάζομαι αυτό είναι ξεκάθαρο το παράδειγμα και τεκμηριωμένο. Τεκμηριωμένο. Εμένα αυτό μου λέει ότι όταν θέλει ο Έλληνας να αλλάξει τα πράγματα, οι εκλογές του δίνουν δυνατότητα να τα αλλάξει. Τώρα από εκεί πέρα ποιον εμπιστεύεσαι, γιατί είπες. Ποιο κόμμα θα ψηφίσεις. Τι θα ψηφίσεις. Μην πας να ψηφίσεις τον Τσίπρα και περιμένεις να έχεις Μακεδονία. Θα στην ξεπουλήσεις. Η αλήθεια είναι που είπα και στην χθεσινή εκπομπή, έχω απογοητευτεί από όλους. Όμως θα ψηφίσω κάποιον τον καλύτερο από τους χειρότερους. Για να μην έχω το χειρότερο από όλους καθένας, να με κυβερνάει. Ο καθένας το τι θα ψηφίσει, Νίκο μου, είναι δικό του θέμα. Να κάτσεις εσύ που θες να ψηφίσεις τον Α, τον Β, τον Γ, τον Δ, να διαβάσεις τι λέει, να είναι υπόλογος μετά για αυτά τα οποία σου είπε και δεν τα έκανε, ενδεχομένως, έτσι. Γιατί πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει μα ένας νόμος. Μα πώς να τα κάνει, άμα είναι εξωκοινοβουλευτικό, πώς να τα κάνει. Α, καλά, αυτό, ναι. Εγώ μιλάω για αυτούς οι οποίοι έχουν την εξουσία. Έτσι. Mm. Μιλάω για τα κόμματα τα οποία έχουν περάσει από την εξουσία. Αλλά αν θεωρείς ότι θέλεις να βάλεις κάποιον καινούργιο άνθρωπο μέσα στη Βουλή, κάτσε, ασχολήσου, διάβασε το πρόγραμμά του, έτσι, και πάρε τις αποφάσεις σου. Είναι δικό σου θέμα. Σημασία όμως έχει να πάρεις τα πράγματα στα χέρια σου και να μην το ρίξεις στο «Ωχ, μωρέ, αδελφέ, πάμε και όπου βγει». Γιατί το «πάμε και όπου βγει», γιατί επί της ουσίας, Νίκο, η αποχή είναι το «πάμε και όπου βγει». Πάμε, πήγαινε εσύ και όπου βγει. Εγώ θα ακολουθήσω. Δεν θα έρθω. Και ανέχομαι εγώ τώρα, ναι. Αλλά να ξέρουν και ένα πράγμα. Αυτοί που δεν θα ψηφίσουν δεν έχουν δικαίωμα να μιλάνε μετά. Καλά, στέρισε το εσύ από τον Έλληνα. Όλοι οι μάγκες. Πήγες να ψηφίσεις. Όχι, δεν μπορούσα γιατί η γυναίκα μου εκείνη την ημέρα την πονούσε η κοιλιά της. Ωραία, μην μιλάς τώρα για 4 χρόνια. Κατάλαβες. Φάτο. Λούσου το. Μην μιλάς για 4 χρόνια λοιπόν. Και θα σου πω και ένα άλλο ένα παράδειγμα. Ναι. Να καταλάβουν και να προβληματιστούν όλοι αυτοί που μας ακούνε. Μέχρι πριν λίγα χρόνια. Το να ψηφίσει ήταν υποχρεωτικό και μάλιστα υπήρχαν και ποινικές διώξεις. Είτε χρηματικού ποσού είτε ακόμα και φυλάκιση. Ναι. Αυτό άλλαξε λοιπόν. Κράτησαν το υποχρεωτικό αλλά χωρίς ποινικές κυρώσεις. Ναι. Γιατί, ποιους βολεύει αυτό, ξέρετε. Το πρώτο κόμμα. Το πρώτο κόμμα και το δεύτερο ακόμα. Ναι, ναι. Κυρίως το πρώτο κόμμα όμως. Κυρίως το πρώτο λοιπόν, κόμμα. Γι' αυτό το έκαναν αυτό. Για να σου δώσουν τη δυνατότητα να μην πας. Αλλά, κατά τα άλλα, ναι, μεν, αλλά πρέπει. Ναι. Νίκο, επειδή με πιέζει ο χρόνος, τελευταίο ερώτημα, γιατί βλέπω ότι και εσύ στο site τα παρακολουθείς. Γίνεται χαμός με τους Ευνίδιους, έτσι. Γίνεται και χαμός. Ευνίδιους και τώρα βγαίνουν δειλά-δειλά. Χθες βγήκε από Καναδά, θεσμικό πρόσωπο της κυβέρνησης Καναδά, με τρεμάμενη φωνή να ζητήσει συγγνώμη για την υποχρεωτικότητα των εμβολίων. Τώρα θα αρχίσουν να τα μαζεύουν, αλλά εμείς πρέπει να είμαστε σταθεροί. Καταρχήν, δεν πρέπει να αποξενώσουμε και να διώξουμε τους ανθρώπους που έκαναν το εμβόλιο. Είμαστε όλοι μαζί στο πατρίδι. Αυτό είναι έγκλημα. Αυτό είναι έγκλημα. Έγκλημα όλοι μαζί. Ναι. Ακριβώς. Είμαστε όλοι μαζί εξαπατημένοι. Γιατί άκουγα, έλεγα, φώναζα. Όπως φώναζες και εσύ στην εκπομπή σου. Δώστε αίμα για τα παιδιά. Και τώρα αρχίζουν. Εμβολιασμένοι ή μην να δώσουμε. Βρε παιδιά, έλεος. Έλεος, βρε παιδιά. Έλεος, βρε παιδιά. Είναι δυνατό να ξεχωρίζουμε. Μα θα μου πεις, μάμα είναι εμβολιασμένος. Θα πάει η ακίδα. Ρε παιδιά, σώζουμε ζωές τώρα. Εντάξει, κάποια πρέπει πράγματα να σώσουμε ζωές. Υπάρχει το παραφωνία. Ναι. Πολύ όχι, δεν χρειάζεται διχασμός, δεν χρειάζεται άλλο διχασμός. Έχουμε πολλά πράγματα τα οποία μας διχάζουν για να συνεχίσουμε να είμαστε διχασμένοι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή θα έρθει και η ώρα που στην Ελλάδα θα ανοίξουν στόματα. Γιατί ακόμα δεν έχουμε ξύσει καν την επιφάνεια. Εύχομαι όταν θα ανοίξουν τα στόματα να είναι ακόμα το θέμα. Στα μπροστινά θέματα. Γιατί αν ανοίξουν στόματα και έχει ξεχαστεί το θέμα, θα ανοίξουν για να ανοίξουν. Τίποτα άλλο. Είναι δουλειά μας να το κρατήσουμε εμείς τα μπροστινά θέματα. Νίκο, να είσαι καλά. Νίκο, μου σε ευχαριστώ. Κάνουμε. Να είσαι καλά, θα ήθελα μια χάρη πριν κλείσουμε. Βεβαίως, ό,τι θες. Θέλω το τραγούδι να ακουστεί αυτό το πάμε και όπου μας βγει, όπου βγει. Θα κλείσουμε την εκπομπή με το τραγούδι. Θα κλείσουμε. Ωραία. Να είσαι καλά και τα τηλέφωνα, θα πάρω τηλέφωνα τώρα στην κάρτα. Άντε, καλημέρα. Καλημέρα, Νικόλα. Γερνάω και θέλω εξετάσεις. Έλα, είσαι μια χαρά, είσαι δυνατός. Εσύ. Κύριε Στέφανε, γερνάμε. Είσαι δυνατός. Εμείς είμαστε τέτοια ρε, που λένε. Είμαστε. Φιλιά, Νικόλα. Γεια, γεια, γεια. Καλημέρα, γεια. Γεια σας.